Επιβεβαιώνονται οι υποψίε για νέα μεταφορά τουρκικών όπλων στο Κίεβο. Παρά τι συμμαχικέ τη σχέσει με τη Ρωσία, η Τουρκία προμηθεύει πυράβλου αέρο-αέρο στην Ουκρανία όπω είχαμε αποκαλύψει ήδη στο Πενταπόσταγμα. Μιλάμε για πυράβλου κρους μικρού βελληνικού με υπέρυθρη κεφαλή που επιτρέπει στην Ουκρανία να του χρησιμοποιεί για να καταστρέφει σχεδόν όλου του εναέριου στόχου είτε πρόκειται για αεροπλάνα, ελικόπτερα, ντρόουν ή πυράβλου κρούζ. Οι τουρκικέ προσπάθειε για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών προβλημάτων τη Ουκρανία συνεχίζονται. Πρόσφατες αναφορέ ότι η Baikar Tech. Προσπάθησε επίση να βοηθήσει την Ουκρανία να καταπολεμήσει την απειλή που τίθεται από τα περιπλανόμενα πυρομαχικά ενσωματώνοντα τα κατευθυνόμενα από το Σουνγκούρ Μάνπατζ στο Μπαϊρακτάρ, την 2, υπογραμμίζουν την κατάστασή τη ω πιστό σύμμαχο που υπερασπίζεται την προστασία τη Ουκρανία, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα βλάψει την Τουρκία στου δεσμού τη με τη Ρωσία, αναφέρει η πηγή. Η ένταση τη υποστήριξη τη Τουρκία προ την Ουκρανία δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη για όποιον έχει παρακολουθήσει τι αποφάσει εξωτερική πολιτική τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Άγκυρα δεν σχολιάζει επίσημα την προμήθεια τέτοιων όπλων, ωστόσο αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία είναι μια μη φιλική χώρα προ τη Ρωσία τουλάχιστον από τη στιγμή που αυτοί οι πύραυλοι μεταφέρονται πραγματικά στην Ουκρανία και η τελευταία αρχίζει να του χρησιμοποιεί. Ουκρανικοί πόροι του διαδικτύου έχουν διανύμει ένα βίντεο με τη χρήση του τουρκικού TRLG 230 MLRS, η πιθανή παράδοση του οποίου στην Ουκρανία αναφέρθηκε πρόσφατα. Έτσι επιβεβαιώνονται οι υποψίες για νέα μεταφορά τουρκικών όπλων στο Κίεβο. Κρίνοντα από τα πλάνα που παρουσιάστηκαν, οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία χρησιμοποίησαν συστήματα πολλαπλών πυράβλων εκτόξευση TRLG 230 σε επιχειρήσει μάχη αμέσω μετά την παράδοσή του. Ο τουρκικό εκτοξευτή στην Ουκρανική έκδοση είναι ενσωματωμένο με το ρωσικό τετραξονικό πλαίσιο Καμάζ. Ο ακριβή αριθμό τέτοιων συγκροτημάτων που στάλθηκαν στο Κίεβο δεν είναι ακόμη γνωστό. Οι Τούρκοι το μόνο που κάνουν εδώ και μεγάλο διάστημα είναι να πωλούν μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα Μπαϊρακτάρ και άλλα όπλα πιθανότατα, λαμβάνοντα χρήματα από το Κίεβο, το οποίο με τη σειρά του λαμβάνει ω βοήθεια από τι ΗΠΑ. Πρόκειται για μια ακόμη αβάντα προ την Τουρκία, η οποία αποκαλείται από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ω κομβική χώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρί να κάνει το παραμικρό εκτό του κλεισίματο του Βοσπόρου σε ρωσικά αλλά και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Ενώ τουρκικέ δυνάμει έχουν εισβάλει εκ νέου στο Ιράκ και στη Συρία. Δεν είναι λοιπόν όλε οι χώρε του ΝΑΤΟ προσανατολισμένε στον ίδιο σκοπό που αναφέρει η Συμμαχία, αλλά κάποιε όπω η Τουρκία παίζουν το δικό του παιχνίδι με την ανοχή τη Δύση, ενώ ταυτόχρονα απειλούν μια άλλη χώρα μέλου του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.